Στικές είναι οι μαρτυρίες των διασωθέντων του ναυαγίου στις Ινούσες. Για 14 ώρες πάλευαν με τα κύματα ώσπου να τους περισυλλέξει κάποιο σκάφος. Την ίδια ώρα άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 22χρονου. Μία τέτοια λάμπα από γρηγρή ήταν η σανίδα σωτηρίας για την 24χρονη που επί ώρες πάλευε με τα κύματα στη θαλάσσια περιοχή των Ινουσών και τελικά κατάφερε να σωθεί από το αλιευτικό σκάφος Παναγιά του ψαρά Σταμάτη Ζανίκου που έφτασε στην περιοχή για να σηκώσει τα δίκτυα. Το βράδυ που τα είχαμε αφήσει 3 ώρες πήγαμε πάνω να δούμε για ψάρια και βρήκαμε να υπάρχει μια κοπέλα να κρατιέται από τα σίδερα της πλώτης συσκευής. Ήταν εξασθενημένη, δεν μπορούσε να μιλήσει, την πήραμε μέσα, δώσαμε ρούχα αλλάξει και ειδοποιήσαμε το λιμεναρχείο. Τυχερό στάθηκε και ο νονός της που παρά το γεγονός ότι έμεινε πολλές ώρες στη θάλασσα κρατήθηκε ζωντανός μιλώντας τον Α μέχρι να το σώσουν τα σωστικά συνεργεία. 14 ώρες και πάλευα μέσα στη θάλασσα και έβλεπα ότι πάει καλά, ας πούμε, να με βγάλει κάπου έστω στην Τουρκία. Σήμερα ο γιος του με ένα συγκινητικό μήνυμα εκφράζει τις ευχαριστίες του στους ανθρώπους που τον έβγαλαν ζωντανό. Για 14 ώρες πάλευε με τα κύματα χωρίς οσίβιο μεταξύ Χίου και Τουρκίας. Μου ζήτησε να γράψω αυτή την ανάρτηση για να ευχαριστήσω το λιμενικό, όσους βοήθησαν στην επιχείρηση διάσωσης και ειδικά τη λιμενάρχη Χίου κυρία Αργύρη, η οποία συντόνισε τις διαδικασίες και ζήτησε να βρεθούν άμεσα καύσιμα για τα φουσκωτά σκάφη του λιμενικού με οποιοδήποτε κόστος, ακόμα και αν χρειαζόταν να πληρωθούν από την τσέπη των υπαλλήλων. Τα πλωτά του λιμενικού λόγω των πολλών επιχειρήσεων ξεμένουν από καύσιμα για κάποιες ώρες, ωστόσο είναι έτοιμα επιχειρησιακά στους προβλεπόμενους χρόνους. Τα πλοία μας είναι πάντα έτοιμα, δεν τίθεται θέμα να μην υπάρχουν καύσιμα. Αν συμβεί και δεν έχουν, γιατί μόλις επέστρεψαν από αποστολή και χρειαστεί να επιχειρήσουν, καύσιμα βρίσκουμε. Μέχρι αυτή την ώρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 22χρονου παραμένουν άκαρπες. Αλλάζουμε.